κίνηση είναι. Θα σε δείξω αυτό να βρουν. Ades, da!
Ναι. Ναι, γαμώ, σύστο μου. Σταύρος, Σταύρος. Πανίκο, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι απόψε. Η ομάδα σου επικράτησε δίκαια. Θα ήθελα να πεις όμως πώς βλέπεις τη συνέχεια. Κοιτάξτε, οι στόχοι της ομάδας διαχρονικά είναι μια παρουσία στην πρώτη κατηγορία. Φέτος έτυχε και παίζουμε στη δεύτερη κατηγορία. Στόχος είναι το πρωτάθλημα πρώτα απ' όλα. Και κατά δεύτερο λόγο η άνοδος. Εντάξει, νομίζω είμαστε έναν πόντο που την κορυφή δεν ξέρω τι γίνεται στα άλλα παιχνίδια φυσικά. Εντάξει, το παιχνίδι σήμερα έτυχε να παίξουμε σε τούτο το γήπεδο. Η έδρα μας η φυσική είναι τούτο, το παρκέ μέσα. Το δυσκόλεψε μας λίγο πιθανόν και τους αντιπάλους. Παρ' όλα αυτά ήταν καλό παιχνίδι, ναι, νομίζω ήμασταν καλύτεροι και κερδίσαμε δίκαια. Πώς βλέπεις τη συνέχεια του πρωταθλήματος? Κοιτάξτε, τις ομάδες είδαμε σχεδόν όλες. Δύσκολο πρωταθλήμα. Μπορείς να χάσεις πόντους από οποιαδήποτε ομάδα. Εμείς χάσαμε από την ΑΠΕΠ σε μια πολύ δύσκολη έδρα. Γενικά είναι απρόβλεπτο. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες μπορούν να κάνουν τη ζημιά σε οποιαδήποτε ομάδα. Λοιπόν, coach, σήμερα η ομάδα απέδωσε πολύ καλό futsal, κατά διαστήματα τουλάχιστον, αλλά πάλι προδοθήκαμε από τη φυσική κατάσταση. Λοιπόν, σήμερα κάναμε, νομίζω, ένα από τα καλύτερα μας παιχνίδια. Νομίζω ότι δικαιόμαστε κάτι παραπάνω από την ΙΤΑ. Θα διαφωνήσω λίγο μαζί σας. Είμαστε αδικημένοι. Νομίζω ότι η ισοπαλία ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Εντάξει, αντιπάλλη το πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερα από εμάς. Αλλά το δεύτερο ημίχρονο πήγαμε μέσα, πιέσαμε και είχαμε και εμείς τις δικές μας ευκαιρίες. Ελπίζω αυτή η εμφάνιση να είναι να μας την πιο συνδόξη για το επόμενο μας παιχνίδι, για τα επόμενα παιχνίδια. Σίγουρα παιχνίδι με παιχνίδι ο Εθνικός παρουσιάζεται καλύτερος. Αυτό είναι γεγονός. Θέλω να μου πεις κάτι για το γήπεδο σήμερα που παίξαμε. Να σας πω την αλήθεια. Εμάς το γήπεδο σε αυτό το παιχνίδι, εμάς μας ευνόησε. Επειδή οι αντιπάλλοι είναι και λίγο πιο τεχνητές. Σίγουρα αυτό το γήπεδο για τους αντιπάλλους ήταν κακό. Για εμάς ήταν αρκετά καλό νομίζω. Γι' αυτό παίξαμε και καλύτερα. Κλειστήκαμε πίσω και είχαμε και ευκαιρία να προστάμε αντεπιθέσεις. Να σε ρωτήσω για το ιατρικό δελτίο του εθνικού coach, τι γίνεται? Το ιατρικό δελτίο. Κάθε εβδομάδα έχουμε και πέντε τραυματίες. Τι να πω, ένας αγιασμός νομίζω χρειάζεται στην ομάδα. Και η συνέχεια πώς τη βλέπουμε? Τη συνέχεια. Παίξαμε με όλες τις ομάδες που διεκδικούν την άνοδο. Νομίζω όλα τα παιχνίδια τα παλέψαμε με όσες δυνάμεις έχουμε. Επόμενο μας παιχνίδι είναι στα Λατσιά με το Σταυραϊδό, μια ομάδα που έχει τους ίδιους στόχους μαζί μας. Ελπίζω να κάνουμε την πρώτη μας νίκη μας στο Σταυραϊδό. Και ελπίζω να έχουμε και οπαδούς αυτήν την φορά. Ελπίζω, ναι, τους χρειαζόμαστε. Λοιπόν, Ανδρέα, η ομάδα σήμερα απέδωσε καλό φούτσαλ. Φεύγουμε ξανά με την ΙΤΑ, αλλά άφησε ελπίδες για το μέλλον. Όπως είδατε, εσείς είμαστε σειρά βελτιωμένοι. Ας ελπίσουμε η σημερινή εμφάνιση να αποτελέσει εφαλτήριο για τα επόμενα δύο παιχνίδια, τα οποία ήταν ο στόχος μας από την αρχή να χτυπήσουμε με την ΑΠΕΠ και το Σταυραϊδό. Είναι οι δύο ομάδες που πρέπει να νικήσουμε αυτές. Ο στόχος μας είναι δύο νίκες στα επόμενα δύο παιχνίδια. Έχω την εντύπωση, Ανδρέα, ότι το μοναδικό πράγμα που λείπει αυτή τη στιγμή από την ομάδα είναι μία νίκη. Και εγώ νομίζω περισσότερο για ψυχολογικούς λόγους. Άμα έρθει μια νίκη θα έρθουν και οι άλλες. Είδατε σήμερα το Πανεπιστήμιο μια πολύ καλή ομάδα, την παίξαμε στα ίσα. Δεν φοβηθήκαμε καθόλου, βρήκαμε τις ευκαιρίες και εντάξει από και ατυχία μπορώ να πω, δεν καταφέραμε να και από κάποιες λαθασμένες ενέργειες ειδικά στην επίθεση, στα τελειώματα. Αυτά στοιχίσανε και δεν μπορέσαμε να πάρουμε τουλάχιστον την ισοπαλία.
Ανδρέα, τι περιμένεις στην εξέλιξη του πρωταθλήματος? Όπως είπα και πριν, θέλουμε δύο νίκες τώρα με το Σταυραϊδόν και την ΑΕΠ και πιστεύω ότι θα, έστω και μια νίκη θα την πάρουμε. Άμα έρθει η πρώτη νίκη θα έρθουν και άλλες βαθμοί. Coach, μια πολύ καλή εμφάνιση από το Πανεπιστήμιο, συνοδεύτηκε από νίκη. Τελικά, πού πάει αυτή η ομάδα? Πού πάει, στόχος ήταν είναι να ανεβούμε. Τώρα θα τα καταφέρουμε ή αν δεν θα τα καταφέρουμε θα φανεί στο τέλος τη σεζόν. Νομίζω ότι μετά την απροσδόκητη νύχτα που κάναμε στα Λατσιά, η ομάδα άρχισε και παίζει καλύτερα. Μέχρι τώρα κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια μετά τα Λατσιά. Πώς είδατε την ομάδα του Εθνικού? Ο Εθνικός, παρόλο που δεν τους είδα σε άλλον παιχνίδι, αλλά διαβάζω ότι δεν είχε νίκη μέχρι τώρα, εμένα μου φάνηκε καλύτερη ομάδα από ομάδες που έπαιξα προηγουμένως, ακόμα και από ομάδες που είναι πιο ψηλά στη βαθμολογία. Δεν ξέρω, άκουσα ότι έχουν απουσίες με τραυματισμούς. Σήμερα είχαν απουσίες πάλι μέσα στο παιχνίδι. Δεν θέλω να, δηλαδή, να... νομίζω ότι η ομάδα μας δυσκόλεψε περισσότερο από όλες. Ο στόχος είναι σίγουρα πρωτάθλημα και άνοδος, σωστά? Η άνοδος έρχεται και χωρίς πρωτάθλημα, μέχρι την τρίτη θέση. Είμαστε περίπου στα μέσα τώρα του πρωταθλήματος. Πώς είδατε τις άλλες ομάδες? Νομίζω ότι δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Δηλαδή δεν υπάρχουν ομάδες που είναι, έχουν διαφορά από εμάς. Όλες οι ομάδες είναι κοντά και για να κερδίσεις το παιχνίδι πρέπει να είσαι οπωσδήποτε καλύτερος από τον αντίπαλο. Δηλαδή δεν μπορεί να κερδίσεις, ξέρεις, έχουν διαφορά επίπεδου και θα κερδίσεις οπωσδήποτε. Πρέπει να είσαι καλύτερος την ημέρα του παιχνιδιού. Δεν είδα καμιά ομάδα να ξεχωρίσει.